επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους και την καλεσμένη μας, τον Ευρωβουλευτή και υποψήφιο, αυτό είναι το πιο σημαντικό υποψήφιο, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Κυμπουρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Την υποψήφια Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κοροβέση. Καλησπέρα, κυρία Κοροβέση, υποψήφια Ευρωβουλευτή. Λέμε ναι, έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τώρα ναι, τα λέμε αυτά, τα τονίζουμε. Υποψήφιο... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, τον κύριο Σπυρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Αριστεράς και ήδη Ευρωβουλευτή, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι υποψήφιο με τη Νέα Αριστερά, ο Στέλιος Κούλογλου. Καλησπέρα, κύριε Κούλογλου. Καλησπέρα, δύο Στέλιοι σήμερα. Έχουμε πλειοψηφία. Δύο και πολύ καλή, αλλά δεν νομίζω να συμφωνήσετε σε πολλά. Θα δούμε τώρα στην πορεία που θα πάει αυτό. Είχαμε καλή συνεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το θέλουμε για όλους τους ευρωβουλευτές. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Κυμπουρόπουλο για να ρωτήσω το εξής. Το συζητούσαμε στην αρχή, γιατί η μάχη των ευρωεκλογών δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή στον κόσμο. Μπαίνουν τα διλήμματα, ανεβάζουν τους τόνους και οι πολιτικοί σας αρχηγοί. Και μας έδωσε ένα ρεπορτάζ στην αρχή ο Δημήτρης και μας είπε ότι θα σας βάλουν πλάτη σε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, οι υπουργοί της κυβέρνησης δηλαδή. Ότι θα πολιτικοποιηθεί πολύ αυτή η μάχη, θα μοιραστούν σε εκλογικές περιφέρειες οι υπουργοί, θα τρέξουν και αυτοί μαζί σας, όπως θα τρέξουν και οι βουλευτές. Και θα ήθελα να μας πείτε σε τι αποσκοπεί αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης. Και βέβαια, υπάρχει και ένα ερώτημα, αν η κυβέρνηση θα κατεβάσει τα μολύβια για να τρέξετε όλοι μαζί για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, αν οι υπουργοί θα σταματήσουν να κάνουν έργο που έχει ο καθένας να κάνει και θα τρέχουν για να αυξήσετε το ποσοστό σας. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει το έργο της κυβέρνησης. Είναι μια κυβέρνηση που έχει επιδείξει ότι κάνει έργο και ήδη στους 8 μήνες έχει κάνει το μισό από το κυβερνητικό έργο που είχε προτείνει. Οπότε δεν το βάζω ότι είναι είτε το ένα είτε το άλλο, πάνε μαζί. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια εκλογική διαδικασία, δεν είναι εθνική, είναι ευρωπαϊκή, αλλά έχει και αυτούς τους κανόνες της. Πρέπει να αναδειχθεί ότι η κυβερνητική δράση έχει μια στεναρή δύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη δράση θέλει να αναδειχθεί και από εμάς αλλά και από τους υπουργούς. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο τα συμβούλια των πρόεδρων και των πρωθυπουργών των χωρών, είναι και τα υπουργικά συμβούλια που και εκεί παίρνονται σημαντικές αποφάσεις που είναι ευρωπαϊκές. Ένα λεπτό, κύριε Κυμπουρόπουλε, επειδή είστε πολιτικών τώρα, δηλαδή τυχαία ανεβαίνει για παράδειγμα, θα πάει ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά οι επιλογές για να μπετονάρει κάθε υπουργός ένα συγκεκριμένο εκλογικό κοινό, ενδεχομένως από τα δεξιά σας. Πάει για να μιλήσει το τι έχει κάνει η κυβέρνηση και στην Ελλάδα, αλλά τι έχει κάνει η κυβέρνηση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι υπερβολικό. Δεν το βλέπω κάτι ότι είναι αντίθετο από τις αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης και του αγώνα που να δώσουμε για λοιπόν να δείξουμε ότι η θέση της Ελλάδος μέσα στα τελευταία 5 χρόνια έχει ανέβει. Εάν μου επιτρέπετε πάντως, η κυρία Χριστοφιλοπούλου σήμερα είπε ότι η υποψηφιότητα Μπελέρη έγινε από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μπορέσει να συσπυρώσει το ακροδεξιό ακροατήριο. Δεν δείχνει κάτι και αυτό. Κοιτάξτε, για μένα η υποψηφιότητα Μπελέρη έχει έναν σημαντικό ρόλο. Αναδεικνύει το πολύ σημαντικό ζήτημα της ελληνικής μειότητας της Αλβανίας, των προβλημάτων που έχουν εκεί πέρα, το κράτος δικαίου, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό και θεωρώ ότι είναι μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης που αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα η ελληνική μειότητα. Άρα θεωρώ ότι είναι. Άρα διαφωνείτε με αυτό που είπε η κυρία Χριστοφιλόπουλου. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Ούτε διαφωνώ, τη συμφωνώ. Το βλέπω διαφορετικά ότι μάλιστα είναι μια υποψηφιότητα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Κοροβέση, θέλω να ρωτήσω τώρα εσάς. Εσείς έχετε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος κάνει περιοδίες. Τώρα προφανώς δίνει το βάρος στα νησιά. Και είδα εκεί ότι ναι, μεν υπάρχει μια κριτική στην κυβέρνηση, είναι λογικό. Πειρά έχετε κι εσείς από την πλευρά της κυβέρνησης. Απ' την άλλη, εσείς θα έχετε βάλει τώρα από ό,τι βλέπουμε το Πασόκ. Γιατί? Και θα μας το απαντήσει μετά από τη δική του πλευρά ο κύριος Σπυρόπουλος. Λέει ο κύριος Κασελάκης ότι εγώ δεν θα ζητήσω να συνεργαστώ με το ΠΑΣΟΚ, που δημιουργεί ένα ερώτημα πώς θα κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι απευθύνεστε και στην εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Κασελάκης είπε ότι όσοι στερνίζονται τις αρχές του Ανδρέα Παπανδρέου και την διακήρυξη, μάλιστα δηλαδή τις αρχές του ΠΑΣΟΚ, τότε μπορούν να κοιτάξουν προς το ΣΥΡΙΖΑ για μια νέα δημοκρατική παράταξη. Θα έχετε λοιπόν ένα διμέτωπο, θα δίνετε μάχη με την κυβέρνηση αλλά και με τον ΠΑΣΟΚ.
Ποτέ δεν έχουμε δει μέτωπα για εμάς. Ο στόχος είναι ένας και ο στόχος είναι, τώρα να φύγουμε από την μικροπολιτική, αν μου επιτρέπετε, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε αυτό το θεσμικό αντίβαρο. Αρχικά προσπαθούσαμε να το κάνουμε μέσα στη Βουλή και τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ξέρουμε ότι παρόλο που ο πολλής κόσμος μπορεί να μην το έχει κατανοήσει ακόμα, μπορεί και εμείς να μην έχουμε αναδείξει τη δουλειά που γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο γενικά, αλλά πραγματικά στο Ευρωκοινοβούλιο, και αυτό θα το επιβεβαιώσουμε φαντάζομαι και οι δύο νυν ευρωβουλευτές που βρίσκονται σήμερα στο πάνελ εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όσα το 80% των νομοθετημάτων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι οδηγίες οι οποίες έρχονται ψηφισμένες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τη ρητορική του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, αφού σλέφεται πειρά εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ούτε να ακολουθήσουμε αυτές τις χυδαίες επιθέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου μας, του Στέφανου Κασελάκη. Ποια είναι η χυδαία επίθεση? Όπως τον κάλεσε. Αναφέρεσαι στο περί διασκεδαστή που στο διασκεδαστή. Ναι, στο διασκεδαστή. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι όσο προχωράμε προς τις κάλπες, φυσικά η πολιτική αντιπαράθεση τα κορυφώνεται και φυσικά ο καθένας έχει δικαίωμα του λόγου. Δηλαδή, η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι αυτή. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην έκφραση του λόγου του και έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται την άποψή του. Όμως, τέτοιοι χαρακτηρισμοί, και ως νέα γυναίκα το λέω, ως νέα πολιτικός, νομίζω ότι πρέπει να λείπουν από το δημόσιο διάλογο, γιατί δεν ωφελούν κανέναν και νομίζω ότι δεν ωφελούν ούτε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά και για να κλείσω και με μια ευχάριστη νότα, ως πρώην αθλήτρια, θέλω να πω, και παρόλο που Παναθηναϊκός, θέλω να πω συγχαρητήρια στους νέους του Ολυμπιακού που σήμερα. Είναι η ίδια ομάδα με την κυρία Καλογεροπούλου. Πολύ μεγάλη νίκη. Λοιπόν, να πάμε και τα καλά. Να πάμε να κρατήσουμε αυτό που υπόθηκε μόλις. Δεν είναι πολύ απαξιωτική. Πάντως θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Ότι ο κύριος Κασελάκης αποκάλυψε για 3-4 φορές, τον έχω ακούσει εγώ ίδιος, τον Νίκο Ανδρουλάκη βιαζόμενο. Αυτό είναι πολιτική. Όχι, είναι χειρότερο από αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι πολιτική. Έχει υποθεί καταγγελία. Έτσι. Η κριτική. Το διασκεδαστής είναι απαξιωτική. Δηλαδή, άλλο να πεις ότι είναι εκβιαζόμενος από την κυβέρνηση, κάνεις μια πολιτική εκτίμηση, καλός ή κακός, συμφωνείς ή όχι. Όταν τον λες διασκεδαστή, τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, είναι απαξιωτικό. Και χυδαίο, αν μου επιτρέπετε, κατά τη γνώμη μου. Πάμε να το απαντήσω. Γιατί λοιπόν υπόθηκε αυτό? Καταρχήν, εμείς κάνουμε πολιτική κριτική. Είναι πολιτική κριτική το διασκεδαστή. Δεν κάνουμε επιθέσεις ούτε εναντίον πολιτικών αντιπάλων μας, ούτε γενικότερα εναντίον πολιτικών προσώπων. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτή την κουλτούρα και την αντιμετώπιση από το ΠΑΣΟΚ την είχαμε πάντα. Ό,τι και να έχουμε προκληθεί, όσο και να έχουμε προκληθεί, που το από τον κύριο Κασελάκη έχουμε προκληθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Ανέφερα ένα γεγονός, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του έδωσε έναν αγώνα και δίνει έναν αγώνα. Από την πρώτη στιγμή, αυτός έφερε το θέμα στην επιφάνεια, αυτός πήγε στην ελληνική δικαιοσύνη και μέχρι σήμερα αγωνίζεται για το κράτος δικαίου αυτής της χώρας και τις ελευθερίες των δικαιωμάτων. Σύμφωνοι. Οπότε δεν ανεχόμαστε να μας κουνάει το χέρι ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος την ίδια στιγμή μάλιστα που ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγαινε στην ελληνική δικαιοσύνη καταγγέλλοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, μισό λεπτό. Ναι. Ο ίδιος συνομιλούσε με τον κύριο Μητσοτάκη για να γίνει υπουργός του. Σύμφωνοι. Όλα αυτά είναι δεκτά πολιτικά, αλλά το διασκεδαστής δεν έχει πολιτική. Ο κύριος Κασελάκης, για να απαντήσω και στο, είναι σε προσωπικό και στο ερώτημα του κύριου Πιέρου, δεν νομίζω ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στροφή που έχει πάρει υπό την ηγεσία του κύριου Κασελάκη μπορεί να προσεγγίσει τα ζητήματα ευρύτερα της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Σε μία σειρά από ζητήματα, από την οικονομία μέχρι το κοινωνικό κράτος, μέχρι το πόσο ο ίδιος αντιλαμβάνεται την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ο κύριος Κασελάκης δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την ελληνική και την ευρωπαϊκή, ούτε αριστερά, ούτε κεντροαριστερά. Εγώ το έχω πει και το επιμένω. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται πιο πολύ μου ταιριάζει σε αυτά τα οποία κάνει στην Αμερική ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά σε έναν προοδευτικό ηγέτη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει σε αυτές τις βουλευτικές, τις ευρωεκλογές, αν θα έχει μία σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί ακούστηκαν πολύ σύντομα. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει. Θα απαντήσεις στο δεύτερο, για να θέλετε. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει με μία σειρά πρωτοβουλίες που έχει πάρει ότι όχι μόνο έχει μία προοδευτική ατζέντα, αλλά έχει μία ατζέντα η οποία κουμπάει στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η στέγαση, στην οποία, κύριε Πιέρο, είχαμε και επιτυχία. Γιατί επιτέλους η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα κομμάτι των προτάσεών μας με την Golden Visa, που θα
βοηθήσει τους πολίτες μακροπρόθεσμα, γιατί θα υποχωρήσουν οι τιμές. Λοιπόν, εάν μας είχε ακολουθήσει και σε άλλα ζητήματα, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες εθνικές επιτυχίες και σίγουρα θα αντιμετωπίζαμε το μεγάλο ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, που είναι η ακρίβεια και η κερδοσκοπία που δέχονται οι πολίτες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό, κυρία Κοροβέση, να μιλήσει ο κύριος Κούλογλου και θα έχετε το λόγο, θα πατήσει το λόγο. Είδα πριν από λίγη ώρα το σύνθημα της Νέας Αριστεράς «Η πολιτική επιστρέφει». Και αναρωτιέμαι, όλα αυτά τα οποία συζητάμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα για την ακρίβεια, για, δεν είναι πολιτική. Το σύνθημά σας τι θέλει να πει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σύνθημα αυτό, το «πολιτική επιστρέφει», ήταν πολύ εύστοχο στην αρχή, δεδομένου ότι υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση από την lifestyle πολιτική που κάνει ο κύριος Κασελάκης και ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως ο κύριος Κασελάκης. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να βγει ένα πιο θετικό σύνθημα. Αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το εκλογικό πεδίο είναι ρευστό. Πρέπει να βγει με ένα σύστημα μια ριζικής αλλαγής της κοινωνίας. Εγώ προτείνω ότι πρέπει να πάμε σε μια δημοκρατική επανάσταση. Πρέπει να γίνει μια δημοκρατική επανάσταση στη χώρα. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Η δημόσια διοίκηση, να εξχρονιστεί η χώρα, οι δημοκρατικοί της θεσμοί, οι θεσμοί που αφορούν τον ανταγωνισμό, ώστε να μην έχουμε αυτές τις πολύ ακριβές τιμές στην ενέργεια και σε όλα αυτά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν άλλο έτσι. Φτάνει 20 του μήνα και ορισμένοι πολίτες δεν έχουν άλλα χρήματα για να φτάσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή. Αυτό πιστεύει η Νέα Αριστερά και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να εκφράσει γενικότερο. Λέτε όμως ότι ο Κασελάκης δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Ενδεχομένως θα το λέτε αυτό και για τον Ανδρουλάκη. Και το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Η Νέα Αριστερά μόνη της, η Νέα Αριστερά με συμμαχίες, κανείς? Η Νέα Αριστερά πρέπει να... Σε δήλωσή σας αναφέρομαι. Πρέπει να προχωρήσει σε συμμαχίες και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, και με το ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε... Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει αρχηγό. Ναι, όχι, δεν είναι σωστό να επιβάλλεις αρχηγό σε ένα κόμμα με το οποίο θέλεις να συμμαχίσεις. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο κύριος Κασελάκης απομακρύνεται συνεχώς από τις θέσεις της αριστεράς. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, στο μέτρο που θα υπάρξει μια συμφωνία, πάνω σε αριστερή βάση, ο καθένας είναι καλοδεχόμενος σε αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, πάμε για ένα νέο γύρο. Κύριε Κυμπουρόπουλε, έρχομαι έτσι κι αλλιώς σε εσάς. Θα σχολιάσετε ό,τι θέλετε, όπως η κυρία Κουροβέση, ο κ. Πυρόπουλος και ο κ. Κούλογλου. Αλλά θέλω να μου πείτε λίγο για το ποσοστό σας. Αν δεν έχει τρία μπροστά, και τι έγινε, λέγω, κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, γιατί το συνδέεται με την πολιτική σταθερότητα. Ναι, πάντως, να κάνω ένα σχολιασμό. Πρώτον, δεν είναι το θέμα να κερδιθεί ο Μητσοτάκης. Δεν έχουμε εδώ πέρα ένα παιχνίδι μπρατεφέρ ποιος θα κερδίσει. Είναι θέσεις, απόψεις πολιτικών ομάδων, οι οποίες διακυβερνούν τη χώρα. Και εδώ μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εννοείται. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος είναι σεβαστός στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι ποιος θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος και είμαστε. Ένα λεπτό, καθίστε λίγο. Δηλαδή δεν θα λένε από την αντιπολίτευση ποιος θα κερδίσει τον Μητσοτάκη. Τι θα θέλουν να χάνουν πάντα? Όχι αυτό. Αλλά δεν είναι. Ακούγεται λίγο υποτιμητικό για το ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης μπροστά, τρέχει, ναι, αλλά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και όλο μαζί ως ομάδα γίνεται το καλύτερο από την κυβέρνηση μέχρι την ευρωομάδα για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Αλλά σας ρώτησα πρώτη ερώτηση. Τι θα γίνει αν δεν πάρετε με ένα ποσοστό που να έχει τρία μπροστά, γιατί το συνδέεται με την πολιτική σταθερότητα. Και εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου και λέω. Γίνονται οι ευρωεκλογές και η Νέα Δημοκρατία, ναι, μεν είναι πρώτη, δεν έχει τρία μπροστά. Και τι έγινε, ρωτώ εγώ. Τι θα γίνει? Δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα, δεν θα γίνει αυτό. Είναι πολύ υποθετική, κύριε Πιέρο. Το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός συνδέει το ποσοστό σας με την πολιτική σταθερότητα. Γι' αυτό σας το λέω. Το συνδέει με την έννοια ότι η Ελλάδα έχει μια καλή πορεία αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρώπη και θέλουμε να έχουμε μια δυνατή παρουσία μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να μπορούμε να θέτουμε θέσεις, απόψεις, να βάζουμε ατζέντα και να επηρεάζουμε καταστάσεις, όχι για μας,
όχι για την Ελλάδα μας. Για τους Έλληνες πολίτες, για να κάνουμε αυτά τα καλά που έχουν κάνει, που έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εμείς στην Ευρωομάδα της Νέας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να κάνουμε τη διαδικασία καλύτερη για τους Έλληνες. Λοιπόν, κυρία Κοροβέση, προφανώς θα απαντήσετε, γιατί φαντάζομαι θέλετε να απαντήσετε και στον κύριο Σπυρόπουλο και στον κύριο Κούλογο για αυτά που είπαν για τον κύριο Κασελάκη. Αλλά θέλω να ρωτήσω και εσάς αν κινδυνεύετε από αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση, υπάρχουν αρκετοί πολίτες που δεν θέλουν η χώρα να πάει σε εθνικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, θα το πιάσω από την τελευταία δήλωση που έκανε ο κύριος Κυμπουρόπουλος. Φυσικά το αφήγημα δεν είναι μόνο πρόσωπο και επίθεση, δεν είναι καταμέτωπη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι το διακύβευμα εδώ πέρα να κερδιθεί όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Οι πολιτικές αυτές που εφαρμόζουν, όπως είδαμε, την εξαήμερη εργασία. Οι πολιτικές αυτές που επιβάλλουν, μάλλον που δεν επιβάλλουν κανένα μέτρο, καμία ελάφρυνση στην ακρίβεια που βιώνει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι το σημαντικό διακύβευμα, πώς θα κερδιθεί αυτή η ασυδοσία και η αλαζονία του 41%. Από εκεί και μετά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνος εδώ πέρα, γιατί για να σας απαντήσω και στο ερώτημά σας, δεν πρέπει να χάνουμε από το μυαλό μας την στιγμή κατά την οποία ανέλαβε ως πρόεδρος του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης, που ήταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, καλός ή κακός, να είμαστε ρεαλιστές και να βγάλουμε τα κόκκινα γυαλιά, υπέστη μια μεγάλη διπλή εκλογική ήττα. Αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον προοδευτικό χώρο, θα πω, και όχι μόνο για την αριστερά. Και φυσικά ο Στέφανος Κασελάκης ανέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια ελεύθερη πτώση, θα πω, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι κυβερνήτης ενός αεροπλάνου που όλο και απογειώνεται και όλο πάει και ψηλότερα. Τι σημαίνει απογειώνεται, γιατί τώρα ναι, είναι δεύτερος δημοσκοπικά εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, αλλά τι σημαίνει απογειώνεται? Δηλαδή, είναι απογείωση το 15, το 16, το 17, τι σημαίνει απογείωση για εσάς? Δεν θα βάλω ταβάνι. Με κάθε σεβασμό, δεν θα όρισω εγώ το ταβάνι και νομίζω ότι πλέον δεν το κάνει και κανείς από το κόμμα μας. Γιατί φυσικά, όταν έχουμε μία κάλπη μπροστά μας και όταν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία χρειάζεται εκπροσώπηση εκτός, όπως είπα και πριν, της αλαζονίας του 41%, φυσικά ο στόχος είναι η νίκη στην ευρωκάλπη που έχουμε μπροστά μας κι εμείς. Με κάθε σεβασμό, κύριε Σπυρόπουλε, δεν θα γίνουμε Πασόκ που λέμε ότι αυτό που θέλουμε είναι η δεύτερη θέση. Αφού το λέτε κι εσείς, γιατί? Όχι, εμείς δεν θέλετε τη δεύτερη θέση. Θέλουμε να εκφράσουμε πλειοψηφικά τον κόσμο που αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα, που αυτή τη στιγμή υποφέρει στην ουρά του σούπερ μάρκετ, που αυτή τη στιγμή του επιβάλλεται εξαήμερη εργασία, που αν ο εργοδότης του πει ότι, αν μάλλον ένας υπάλληλος, ένας εργαζόμενος πει στον εργοδότη του, όχι, δεν θέλω να δουλέψω 6 μέρες, μπορεί και να απολυθεί. Αυτό θέλουμε εμείς, να προστατεύσουμε τον κόσμο, να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και στους πολίτες. Απλά να κάνουμε το εξαήμερη εργασία. Πώς προκύπτει? Καλά. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θεωρητικό. Ναι. Τώρα, αν τύχει ο εργοδότης, λέει η κυρία Κοροβέζη, για το πλαίσιο ασφάλειας. Ένα λεπτό όμως για να έρθω και στον κύριο Σπυρόπουλο και να ρωτήσω το εξής. Το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, λέω ότι απέναντι την κυρία Κοροβέση, αφορά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί σε αυτές τις ευρωεκλογές, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θέλουν και τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ένα ποσοστό το οποίο να δείχνει ότι μπορεί να έχει αυτοδυναμία στο μέλλον, ώστε να θέσουν υπό αμφισβήτηση την κυβέρνηση. Και εδώ έρχεται και το συνδέει με αυτό το αίτημα που έχουν οι πολίτες που λένε ανεξάρτητα από τις πολιτικές του απόψεις, όχι πάλι εκλογές, όχι πάλι πρόωρες εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει γι' αυτό? Εγώ θα απαντήσω αυτό το οποίο είπε τελευταία η κυρία Κουροβέση για να βεβαίως θα απαντήσω. Ό,τι θέλετε. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική που καταστρέφει την ελληνική κοινωνία. Και θέλει να υπάρξει γι' αυτό το λόγο μια σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλά κάνετε κατά το προσπίθηση του Στέφανο Κασελάκη. Γι' αυτό ζητάμε την ισχυροποίηση των ποσοστών μας, γι' αυτό ζητάμε να είμαστε δεύτερη δύναμη, για να μπορούμε, γιατί το έχουμε αποδείξει και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι είμαστε η μόνη παράταξη η οποία ουσιαστικά μπορεί να αναδείξει όλες τις αδυναμίες της Νέας Δημοκρατίας και μπορεί να τη χτυπήσει ουσιαστικά και να την κερδίσει σε πάρα πολλές μάχες. Και γιατί πέρασε δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε? Αυτοδιοικητικές εκλογές. Με τη στρατηγική, τη μεθοδικότητα του ΠΑΣΟΚ και τους ανθρώπους που ήρθαν από το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία υπέστη την πρώτη μεγάλη ήττα από το 2015. Η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης μετά από πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη αρχικά συνένωσε το δημοκρατικό τόξο της αντιπολίτευσης και δεύτερον, με τη στρατηγική μας μέσα στη Βουλή, μπορέσαμε και φέραμε να απολογηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, γιατί ένα χρόνο τώρα, για το τεράστιο έγκλημα των τεμπών,
υπάρχει αίσθηση της ατιμωρησίας και της συγκάλυψης. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε μαζί με μια σοβαρή στρατηγική στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Το ερώτημα είναι από τα αντίθεση... όλα αυτά. Γιατί σας πέρασε ο κύριος Κασελάκης. Εδώ συζητάμε ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Ναι, σε, λέω, αντίθεση με... τόσο σε αντίθεση με τον κύριο Κασελάκη και με τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν εμείς δίνουμε αυτή τη μάχη και μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης, ο κύριος Κασελάκης το μόνο που καταφέρνει είναι να προσανατολίσει τη συζήτηση με δηλώσεις όπως οι διεθνείς παρατηρητές ή με άλλες δηλώσεις τελεχών εντελώς άστοχες, που το μόνο που κάνουν είναι να βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που στριμώχνεται στη γωνία. Θα μου πείτε ότι είναι η πρώτη φορά. Είναι... αυτό έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ανάγκη να ισχυροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και να πω στον κύριο. Το πρόβλημά σας. Σας λέω ακριβώς το αντίθετο. Μα σας λέω ακριβώς το αντίθετο. Ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει το ρόλο της ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία και την Κυριακή Μητσοτάκη. Και μισό λεπτό. Και να πω στον κύριο Κυμπουρόπουλο ότι προφανώς θέλουμε να κερδίσουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί παρά τη νίκη του στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και με ένα μεγάλο ποσοστό, εξέλαβε αυτή την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού με τεράστια αλαζονία και αμετροέπεια. Μια αίσθηση ότι πήρε λευκή επιταγή, ότι δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας, ότι δεν μπορεί κανένας να το ασκήσει κριτική και ότι τέλος πάντων, όταν ο ελληνικός λαός υφίσταται εδώ και 4 χρόνια μια τεράστια πίεση στα πραγματικά του εισοδήματα, είμαστε οι δεύτεροι από το τέλος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τεράστιες συνέπειες στην καθημερινή μας ζωή και το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί. Και δεν αφορά μόνο τα είδη τροφή μου. Αφορά τη στέγαση, αφορά τις τηλεκοινωνίες, αφορά ότι είμαστε οι δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία απλά επιτρέπει στους λίγους και ισχυρούς να κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Ακρίβεια, και αυτό έγινε. Και κλείνω με αυτό. Στην ακρίβεια, στην ενέργεια πιο παλιά με τις εταιρείες παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και γίνεται καθημερινά και μέχρι και σήμερα και με τις τράπεζες, με τις παράλογες χρεώσεις, λοιπόν, που κάθε μέρα, σε κάθε συναλλαγή, υφίστανται όλοι οι πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Κουλόγλου, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, βλέπω ότι και η Νέα Αριστερά τις τελευταίες μέρες εξαπολύει πειρά κατά του κύριου Κασελάκη. Και άκουσα και εσάς, αν το λέω σωστά, σε μια δήλωσή σας σήμερα χθες, να λέτε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν να χάσει ο Κασελάκης για να τον αντικαταστήσουν. Αυτό είναι γνωστό σε όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι ο κ. Κασελάκης ανεβαίνει. Δεν χάνει. Αντιθέτως, η Νέα Αριστερά είναι γύρω στο 3,5. Πώς θα χάσει για να τον αντικαταστήσει. Καταρχήν, ανεβαίνει σε σχέση με τι. Σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από λίγο καιρό. Ο κ. Κασελάκης παρέλαβε ένα κόμμα με την υπόσχεση ότι θα κερδίσει τον Μητσοτάκη. Στις εθνικές εκλογές του 27. Στη συνέχεια, ναι. Πότε να τον κερδίσει. Όχι μόνο στις εκλογές. Τον πρωθυπουργό στις εκλογές τον κερδίζει. Μισό λεπτάκι. Έχει κάνει δήλωση ότι θα έρθει πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Μία από τις δηλώσεις. Υπάρχουν συνεχείς δηλώσεις οι οποίες η μία αναιρεί την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, σε μία από αυτές είπε ότι πάμε για την πρωτιά στις ευρωεκλογές. Okay. Το ξέρετε. Για να ενισχύσει αυτό. Όχι, καλά, τι να ενισχύσει. Το ακροατήριο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι. Και εσείς λέτε θα βγάλετε 2 ευρωβουλευτές. Δεν θα βγάλετε. Δεν ξέρετε. Πού το ξέρετε. Εσείς που το ξέρετε ότι δεν θα πάνε καλά. Όχι, δεν λέω ότι δεν θα πάνε καλά. Μα αφού λέτε ότι περιμένουν να χάσει για να το αντικαταστήσουν. Ναι, άλλο. Πιστεύετε ότι θα χάσει να το αντικαταστήσουν. Το ξέρετε ότι περιμένουν. Όχι, λέω πιστεύω. Άμα χάσει, λέει. Άμα χάσει. Ανάλογα τι εννοείτε. Άμα φέρει κάτω από το 17% που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από τον αντικαταστήσουν. Ήτας, αν είναι δεύτερος ο Κασελάκης και φέρει 16% θα τον αντικαταστήσουν. Δεν ξέρω. Είναι δικό του θέμα. Εγώ νομίζω ότι. Η υπόσχεση Κασελάκη ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη, mm-hmm. όταν αναβάνει ένας νέος στρατηγός ένα κόμμα, το οποίο κόμμα είναι στα χειρότερά του, θα πρέπει κατά τεκμήριο να ανέβει αυτό το κόμμα έστω και λίγο. Ναι. Εάν πέσει, είναι συνιστά μεγάλη αποτυχία. Τώρα, το γεγονός ότι το 10% είχε φτάσει κάποια στιγμή στο 10% και ανεβαίνει. Τώρα δεν είναι παράγοντας. Δεν είναι νίκη. Γιατί δεν είναι μόνο, να λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε λίγο και τον πήχη της Νέας Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά, κύριε Κουλογλου, τι πήχη έχει. Δηλαδή, έχει τους 2 ευρωβουλευτές, έχει ένα ποσοστό. Και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει 2 ευρωβουλευτές. Δηλαδή, ποια είναι η σημασία της ψήφου στην Αριστερά. Η σημασία της ψήφου είναι ότι ο κύριος Κασελάκης με τις πολιτικές που υιοθετεί
απομακρύνεται τελείως από τις θέσεις της αριστεράς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε και τον Ανδρουλάκη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ή τον Κουτσούμπα θα πει κάποιος άλλος. Πήγε στη Νέα Υόρκη και είχε οργανώσει συνάντηση με τον επικεφαλής της πιο φιλοσιωνιστικής φιλοπόλεμης οργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι υπέρ του Ισραήλ, υπέρ του πολέμου, να καταστρέψει τη Γάζα, την ΑΙΠΑΚ. Δεν έγινε, αλλά αυτό είχε επιλέξει. Υπάρχουν μια σειρά από οργανώσεις υπέρ της ειρήνης, μετριοπαθείς κτλ. Αμερικανών Εβραίων και αντί να πάει με αυτούς, πήγε με τους με τα γεράκια. Αυτό που έγινε να καταστρέψει την εξωτερική πολιτική. Εμείς το ξέρουμε όσοι κάνουμε διεθνές ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ. Ξέρουμε ότι αυτή είναι η καταστροφή. Δεν αφήνουν κανένα να μιλήσει, λαδώνουν τους πάντες, κάνουν λόμπι, τρομερά χρήματα, πιέσεις, τους αντιπάλους τους εξαφανίζουν και όλα αυτά. Και αποφάσισε ο κ. Κασελάκης να πάει με αυτούς. Που δεν πήγε τελικά, εννοείται. Προγραμμάτισε πήγε. Να πάει έτσι. Απλά δεν πήγε γιατί υπήρξαν τρομερές αντιδράσεις. Οι θέσεις για το Μεσανατολικό είναι αντίστοιχες. Τι σχέση έχουν αυτά. Άρα η πραγματική δύναμη της αριστεράς είστε εσείς, λέτε, η Νέα Αριστερά. Βεβαίως. Ασφαλώς είμαστε. Εμείς μένουμε σταθεροί στις θέσεις της αριστεράς και προσπαθούμε. Κάθε αρχή είναι δύσκολη. Όταν οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν 3,5% το πολύ 4%. Ενώ έφυγαν 11 βουλευτές, έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, φύγατε εσείς, ενώ έφυγαν και ευρωβουλευτές. Και βλέπουμε ότι δεν έκανε γκέλ αυτή η προσπάθεια στην κοινωνία. Κυρία Καλογεροπούλου, κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Όταν ξεκινάς από το μηδέν, δεν έχεις γραφεία, δεν έχεις τίποτα, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να οργανώνεσαι από την αρχή. Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Μάλιστα. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνονται θαύματα στην πολιτική. Πάντως, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είμαστε μπροστά σε μια εκλογική διαδικασία και ασχολούμαστε με τον Στέφανο Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα προφανώς για το ποιος θα κάνει την προσπαθή της εξωματικής. Άρα σίγουρα κάτι κάνει καλά ο Στέφανος. Θα το δούμε στην κάλπη. Θα αποτυπωθεί. Πάντως, κύριε Πιερό, δεν είδα να σχολιάσετε σήμερα. Δεν ξέρω αν το κάνετε πριν έρθουμε. Σε αυτήν την ομή παραδοχή από την κυρία Χριστοφιλοπούλου για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το ζήτημα του Μπελέρη. Το είπε στην αρχή, αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Γιατί χρησιμοποιείται μια εθνική στρατηγική που θα έπρεπε να έχει η χώρα μας όσον αφορά την καταπάτηση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία. Μάλιστα. Και οι επιθέσεις προς την ελληνική κοινότητα της Αλβανίας και η κομματικοποίηση και η προσπάθεια να μαζέψουν, όπως λένε, το δεξιό τους ακροατήριο με μια εθνική υπόθεση. Να το απαντήσει. Αυτό είναι τρομερό. Ένα λεπτό. Κύριε Κυπουρόπουλε. Να το αποδέχονται οι συνυποψήφιοι σας, κύριε Κυπουρόπουλε. Είναι μια δήλωση. Ο Πρωθυπουργός είναι προτεραιότητά του γιατί θέλει να αναδείξει και ξέρετε πόσο έχει και ο ίδιος πολεμήσει και έχει βρεθεί στο πλευρό του κύριου Μπελέρη για αυτό που γίνεται στην Αλβανία. Ξέρετε ότι έχει δώσει αγώνες και έχει βρεθεί πολλαπλώς δίπλα στην ελληνική κοινότητα της Αλβανίας. Ναι, όλοι το δεν κάναμε. Μπορείτε, δεν μπορεί όλοι το κάναμε. Όλοι το κάναμε. Λέτε κάτι τέτοιο. Απλά με τις λέξεις που χρησιμοποίησε η κυρία Χρυσοφιλοπούλου, η οποία είναι συνυποψήφιά σας. Δεν είναι κάποιο στέλεχος το οποίο δεν έχει κάποιο ρόλο στην καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Τι είπε, ένα λεπτό, κύριε είπε σπίλω, αυτό το οποίο συζητάγατε όλοι οι δημοσιογράφοι και λέγαμε όλοι ότι γίνεται για μικροκομματικά ωφέλη. Μπείτε στο Πασόκ, όλοι λέτε τα ίδια πράγματα και όλοι έχετε. Όσον αφορά την υπόθεση Μπελέρη. Μιλάω γενικότερα. Ένα λεπτό. Για να το θέσω αλλιώς, για να έχετε δυνατότητα να απαντήσει να καταλάβει ο κόσμος. Η κριτική που σας γίνεται και από το Πασόκ τώρα με αφορμή τη κυρία Χριστοφιλοπούλου είναι ότι αυτή η υποψηφιότητα εργαλειοποιεί ουσιαστικά για λόγους πολιτικούς για να μειώσετε τις εκροές από τα δεξιά σας χρησιμοποιούν την υποψηφιότητα Μπελέρη και όχι για να λύσετε το θέμα του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας που είναι φυλακισμένος. Αυτό λένε ουσιαστικά, ότι δεν κάνατε αυτά που έπρεπε σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά το χρησιμοποιείτε. Ωραία, θα μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά διαφωνώ. Ο κ. Μπελέρη μαζεύει τη δεξιά, ο Στέλιος Κυπουρόπουλος μαζεύει τους αναπήρους. Η κυρία Μελέτη μαζεύει τις γυναίκες. Λέτε ότι είναι μια γραμμική ανάγνωση. Και ούτε καθεξής. Δηλαδή όταν τα συνοπεδώνουμε όλα, εντάξει, μπορώ να πω κι εγώ πράγματα τα οποία
είναι εξωφρενικά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε κάθε και να βάλουμε μια ταμπέλα επειδή βολεύει την αντιπολίτευση αυτή η διαδικασία. Αν μας έβγαινε όμως το ακροδεξιό κρατήριο είναι εντάξει. Δεν το είπε η αντιπολίτευση αυτό. Επειδή η κυρία Χριστοφιλοπούλη το είπε. Το θέμα η κυρία Χριστοφιλοπούλη το είπε, η οποία είναι υποψήφια από τη Δημοκρατία. Δεν το λέει η αντιπολίτευση μόνο αυτό. Πλέον το παραδέχονται και στην κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Είναι μια θέση ενός υποψήφιου. Α, είναι προσωπική της άποψης. Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, λέτε λοιπόν, την υπόθεση Μπελέρη την είχα χειριστεί εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και είχα κάνει μια τροπολογία, ζητώντας την απελευθέρωσή του, την έστειλα και στους άλλους ευρωβουλευτές και την υιοθέτησε και η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έτσι πέρασε αυτή η τροπολογία. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Αλβανία. Mm-hmm. Αυτό το κάναμε όλοι μαζί. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να συνεχίσει σε μια τέτοια πολιτική εθνική, το κομματικοποίησε και κατέβασε τον Μπελέρη, προφανώς για να συσπυρώσει τους ψήφους της ακροδεξιάς, κάνει ένα εθνικό θέμα, ένα θέμα καλύτερα δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Αλβανία μέσα, το κάνει κομματικό ζήτημα. Και αυτό ήταν λάθος. Να σας απαντήσω μόνο. Θα δώσει μια διάσταση και ευρωπαϊκή, αν και εφόσον εκλεγεί. Μα την ευρωπαϊκή τη δώσαμε. Έτσι τροπολογία. Τώρα, ο κύριος Μπελέρης, δεν ξέρω τι είναι κτλ. Είναι πολλά για το παρελθόν του, αλλά μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Μπορεί να κάνει δουλειά ευρωβουλευτή τώρα. Αν απελευθερωθεί. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί να μπορεί. Άμα βγει από τη φυλακή. Μα δεν μπορεί, γιατί για να κάνεις τον ευρωβουλευτή χρειάζονται ορισμένα βασικά προσόντα τα οποία ούτε καν γνωρίζουν. Και δεν τα έχει ο Μπελέρης και άλλοι που έχουν μπει στο Ευρωκοινοβούλιο τα έχουν τώρα, γιατί ξέρετε. Ναι, πόσοι και ποιοι έχουν μπει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, αλλά τώρα είπαμε. Εντάξει, ξέρετε ότι ας πούμε δεν πρέπει να φύγουμε στην λογική του celebrity. Τώρα είχαμε και celebrity στη φυλακή. Δεν πάει. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Celebrity στη φυλακή. Θα δώσει άλλη διάσταση. Και ο κ. Μπελέρη είναι ένας Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται σε μια δυσμενή κατάσταση. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε ερευνήσει αν ο κ. Μπελέρη μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του ευρωβουλευτή? Δηλαδή, ξέρει ξένες γλώσσες? Κύριε Κούλογλου, θέλετε να σας πω πόσοι ευρωβουλευτές δεν ξέρουν αγγλικά καθόλου? Που τους έχω ακούσει και γελάμε, μαζί γελάμε τώρα, πολλές φορές τώρα, κύριε Κούλογλου. Έχει αίσθηση. Κύριε Κούλογλου, μην μου κάνετε ότι δεν ξέρετε τώρα ποιοι είναι οι συνεργασίες. Αλλά έχουν έρθει, ξέρουν από πολιτική. Κάποια στιγμή. Αλλά επειδή έχουμε δει φρούτα τώρα. Ξέρει από ευρωπαϊκή πολιτική. Εστιάζεται σε λάθος. Να δώσω το λόγο και εστιάζεται σε λάθος θέμα κατά την άποψή μου. Ο Φρέντι Μπελέρης κατέβηκε για υποψήφιος δήμαρχος. Εκλέχτηκε υποψήφιος δήμαρχος. Θα έπρεπε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο τον οποίο τον επέλεξαν οι πολίτες της Χιμάρας. Να τοποθετηθεί η κυρία Κοροβέση. Το ζήτημα, και κλείνω με αυτό, το ζήτημα για την Ελλάδα ήταν εθνικό. Και δεν αποτελεί μόνο προνόμιο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και το ΠΑΣΟ και άλλες δυνάμεις υπερασπίζονται από το κράτος δικαίου. Αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν και προσπαθούν και σήμερα να εκμεταλλευτούν κομματικά αυτή την υπόθεση είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν, αυτό λέω. Κυρία Κοροβέση, εσείς τι λέτε λοιπόν, ότι ό,τι λέει και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κούλογλου, δηλαδή ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση υποψηφιότητας ή ότι είναι ακροδεξιός ο Μπελέρης, γιατί έχω ακούσει και τα δύο. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κυμπουρόπουλο, επειδή αυτή τη στιγμή. Να μας πείτε και την άποψή σας. Ναι, φυσικά και θα σας πω. Θέλω πραγματικά να ρωτήσω τι θα συμβεί αν εκλεγεί ευρωβουλευτής ο Φρέντι Μπελέρης, την ώρα που η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσαν επί μήνες να μην απολέσει τη δημαρχιακή του ιδιότητα. Ξαφνικά το ξεχνάμε αυτό. Και προφανώς για λόγους. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει κάθε Έλληνας πολίτης, ότι προφανώς για λόγους εκλογικούς και εκλογιμότητας. Και προφανώς στο Μαξίμου έχουν μετρήσεις και βλέπουν ότι τα ποσοστά τους αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Δεν πάει καλά το πράγμα προς τις ευρωεκλογές. Αποφάσισαν να κατεβάσουν αυτή την υποψηφιότητα. Για να τον κύριο Παπά, δηλαδή. Την ακροδεξιά πτέρυγα. Αναφέρομαι τον κύριο Παπά. Χωρίς κανένα στοιχείο, δεν τον ξέρω ως πολιτικό. Πολύ σημαντικός αθλητής. Αλλά ξέρετε ότι θα είναι πολύ καλός ευρωβουλευτής. Δεν τον βάλατε γιατί είναι και ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Ναι, δηλαδή, μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει. Και μια κοινωνική δράση. Δεν διαφωνώ, αλλά είναι και ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Και ρωτώ, μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοια στρατηγική να φέρει ψήφους. Δηλαδή, να μιλήσουμε τώρα θέλετε. Για τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα τα οποία. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει με τον κύριο Θεοδωράκη. Το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το σημαντικό όμως δεν είναι ότι είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Το σημαντικό είναι και γεωπολιτικά, αλλά και πραγματικά το τι σημαίνει αυτή η υποψηφιότητα.
υποψηφιότητα, πέρα από. Για σας τι σημαίνει, για το ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει πραγματικά μια συσπήρωση ακροδεξιού κοινού. Γιατί όταν τον συναντούσε ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Μπελέρη, και μιλούσε για τον νόμιμα εκλεγμένο δήμαρχο της Χυμάς, συναντούσε έναν ακροδεξιό. Δηλαδή, ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας συναντούσε έναν ακροδεξιό. Κοιτάξτε, το παρελθόν του. Για το παρελθόν του. Το συναντούσε ο κύριος Τσίπρας. Να... Ναι, ναι, το συνάντησε πέρυσι ο κύριος Τσίπρας, το 23. Όχι παλιά. Εγώ δεν πέρυσι. Έβαλε στο ευρωψηφιακό. Εγώ ακριβώς. Λέω ότι τον συνάντησε. Να μας απαντήσει, κύριε Τσίπρα. Ναι, αλλά το λέτε. Και να τον έβαλε, έχει... δεν θα μπορούσε να τον βάλει. Γιατί αν τον είχε βάλει, το ξέραμε. Υπήρχε, έχουν βγει διαρροές ότι υπήρξε και κρούση από τον κύριο Βελόπουλο προς τον Φρέντι Μπελέρη. Και απάντησε όχι. Ναι, βλέπουμε όμως την τάση ότι. Να θέλετε να πείτε για το παρελθόν του, δεν το σχολιάζω αυτό και νομίζω ότι δεν αφορά αυτή τη στιγμή και το δημόσιο διάλογο. Ναι. Είναι για μένα και για το κόμμα μας, αλλά νομίζω ότι και, για την πλειονότητα. Εσείς πήρατε την κυρία Μπεκατόρου που της είχε κάνει πρόταση στη Νέα Δημοκρατία το 19. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Και το Πασόκ πήρε τον κύριο Ζαγοράκη που ήταν στη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα. Το οποίο βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου ότι αρχίζει και χάνει και το παραδέχονται και οι ίδιοι βουλευτές τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς το ψηφοδέλτιό σας δεν το κάνατε με μια στόχευση να πάρετε ψήφους. Το κάνατε πώς. Ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε θα βάλετε αυτούς. Προφανώς το κάθε κόμμα που κάνει ένα ψηφοδέλτιο το κάνει με στόχευση να πάρει ψήφους. Αυτό τώρα μην μάθουμε την πολιτική από την αρχή. Υπάρχει κανένα κόμμα που συγκροτεί ψηφοδέλτιο και δεν θέλει οι υποψήφοι να του φέρουν ψήφους. Η υπόθεση του κυρίου Μπελέρα δεν έχει σχέση με τις άλλες υποθέσεις. Όχι όλοι μαζί. Η υπόθεση του κυρίου Μπελέρα ακουμπάει εθνικά ζητήματα. Όχι όλοι μαζί. Δεν έχει να κάνει σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όχι όλοι μαζί. Δημήτρη, σε παρακαλώ, λόγω είναι στην κυρία Κολοβέη, θα βάλει την τελεία και θα μιλούν ο καθένας ξεχωριστά για να ακούνε οι τηλεθεατές μας. Ελάτε. Η κάθε υποψηφιότητα, προφανώς κάθε ευρωψηφοδέλτιο συνίσταται προκειμένου να κερδιθούν οι εκλογές που είναι μπροστά μας. Πόσο μάλλον, ναι, όμως υπάρχει και κάποιο όριο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η υποψηφιότητα αυτή μπορεί να έχει και γεωπολιτικές και εθνικές προεκτάσεις και είναι δεδομένο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, όπως ξαναείπα, Πολάκη σήμερα πάει να ψαρέψει από ένα ακροδεξιό ακροατήριο το οποίο βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Συμβουλή του ότι χάνει. Πάντως, εγώ το κόμμα σας δεν είδα επισήμως να είναι εναντίον του Μπελέρη, ούτε να σχολιάζει αρνητικά την υποψηφιότητα Μπελέρη. Επειδή είμαστε στην υπόθεση Μπελέρη. Όχι, άλλο ένα σχόλιο θέλω. Για την υπόθεση Μπελέρη. Θα σας δώσω το λόγο έτσι κι αλλιώς. Ένα λεπτό. Θέλω να δώσω δυνατότητα στον κύριο Κυμπουρόπουλο να απαντήσει αυτά που έχει ακούσει για το γεωστρατηγικό και αμέσως μετά θα ακούσω εσάς και τον κύριο Κούλογλου. Ναι, εντάξει, είναι μια. Γιατί λένε ότι υπάρχει ένα ρίσκο με την Αλβανία πλέον τώρα. Είναι μια επανάληψη η οποία δεν βλέπω που καταλήγει και δεν βλέπω ποια είναι η συνέχεια. Μένουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ σημαντικό εθνικά, όμως εδώ πέρα γίνεται μία μάχη γενικότερη για να αναδείξουμε το τι πρεσβεύει κάθε πολιτική δύναμη. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο για ένα πρόσωπο, δεν μπορούμε να για αντιπολιτευτικούς λόγους και για να ισοπεδώσουμε μία τόσο σημαντική εκλογική διαδικασία και να πούμε πάλι να μηδενίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ευτυχώς αυτό γίνεται προσπάθεια κάθε φορά. Λοιπόν. Να γίνει μια ισοπαίδωση του παρελθόντος και της πορείας Νέας Δημοκρατίας με μελλοντικό χρόνο. Μάλιστα. Και το κάνουν δυστυχώς όλοι. Δεν μπορώ να ακούω από τον κύριο Σπυρόπουλο που θέλει να καταλάβουν το ΠΑΣΟΚ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Έναλυτε, και υπάρχει ένας μηδενισμός. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο. Θα ήθελα να ακούσω τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ ναι. ότι έχουν γίνει δύο καλά και πάμε να τα κάνουμε τέσσερα, πέντε καλά. Έναλυτε, να δούμε τι θα μας πει. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πρόβλημα να παραδεχτώ το οτιδήποτε. Και τα καλά τα ψηφίζουμε στη Βουλή. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι επικροτούμε. Και όπως σας είπα και πριν, άποψή μας για το πώς γίνεται η αντιπολίτευση είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάναμε τη στεγαστική πολιτική. Ότι προσπαθήσαμε εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια να σας πείσουμε ότι πρέπει να λάβετε άμεσα μέτρα και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το ωράλι της ακρίβειας και της εκτόξευσης των τιμών στα ενίκια και στο κόστος. Με τον κύριο Μπελέρη, τι θέμα υπάρχει με τον ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, ποιο είναι το περίεργο τη συμμετοχή σου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ σας είπα την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εσείς δεν τον βάζατε στο ΠΑΣΟΚ. Και σας είπα αυτό το οποίο έσπευσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία και το αποκάλυψε η κυρία Χριστοφιλοπούλου σήμερα. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου τι έκανε,
έκανε μια παραδοχή της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ποια ήταν αυτή? Ότι έχουμε πρόβλημα στο ακροδεξιό μας mm-hmm. ακροατήριο mm-hmm. και πρέπει να γίνει μια επιλογή η οποία να μας μπορέσει να μας λύσει ψηφοθυρικά για τις ευρωπαϊκές εκλογές αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το ζήτημα του Μπελέρη είναι εθνικό ζήτημα. Η παραβίαση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία και η επίθεση που γίνεται στην ελληνική Αλβανία είναι ένα εθνικό ζήτημα. Και γι' αυτό τον έβαλε. Δεν αφορά την κομματικοποίηση των εκλογών. Αν βγει από τη φυλακή ο Μπελέρης. Και τον κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία μόνο. Αν η εκλογή του οδηγήσει στην έξοδό του από τη φυλακή. Και φαντάζομαι ο κύριος Μπελέρης δεν είναι 5 χρονών. Είπε και αυτός ναι για να είναι υποψήφιος. Θέλετε να μου πείτε, δεν είναι αφελής, ούτε φαντάζομαι τον εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία γιατί είναι 10 χρονών. Θέλετε να μου πείτε ότι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να βάλω και τη Νέα Δημοκρατία εγώ μέσα, δεν έχετε ακούσει μια εθνική στρατηγική όσον αφορά το ζήτημα του Μπελέρη, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλβανία? Σας λέω λοιπόν, αν η εκλογή του ως Ευρωβουλευτή βοηθήσει να απελευθερωθεί από τη φυλακή και ο Ράμα το κάνει, διότι πια θα έχει φυλακισμένο ένα βουλευτή. Δηλαδή έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από ένα κόμμα για να πετύχουμε εθνικά την απελευθέρωση του. Αν πετύχουμε εθνικά την απελευθέρωση του, είναι κακό. Σοβαρά μιλάτε. Φυσικά σοβαρά. Μα είναι δυνατόν να εκμεταλλεύεται ένα κόμμα. Γιατί εκμεταλλεύεται ένα κόμμα. Δεν εκμεταλλεύεται ένα κόμμα. Δεν είναι μια εθνική υπόθεση. Είναι ένα κομματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κομματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένα κομματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Με το ζόρι τον πήρε, δεν είπε ναι ο Μπελέρης. Με το ζόρι. Μα ο Μπελέρης, ξέρετε, έχουν πάει... Θέλω να μπείτε στην ουσία του θέματος. Κύριε Μπελέρη, συγγνώμη, Σπυρόπουλε. Ο γιος του κυρίου Μπελέρη. Τον αποφυλάκησε και τον έφερε και στο σπίτι. Ο γιος του κυρίου Μπελέρη. Τον έφερε και στο Πασόκ. Ακούστε τώρα. Θα τον κάνουμε και γραμματέα. Ο γιος... από το Πασόκ όλα είναι πιθανά. Ο γιος του κυρίου Μπελέρη. Όχι, μην τα λέτε. Σε εμάς τώρα δεν είναι. Εδώ πήρατε το ζαχαράκι. Δεν τα λέτε αυτά τώρα εσείς. Ο γιος του... Δεν βλέπετε τώρα. Την Συρία Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να σας πω. Ο ακούω, εδώ δίπλα. Ο Μπελέρη μας είπε ότι 5 κόμματα, 5, ναι. ούτε ένα ούτε δύο, έκαναν πρόταση, ναι. πήγαιναν στη φυλακή και στο γιο. Και τέλος, εγώ θα απαντάει ο κ. Μα εγώ θα σας πω εγώ. Μισό λεπτό και έκαναν πρόταση. Δεν είμαστε σε αυτά τα 5 κόμματα. Με άλλο θέλω, αφού δεν με αφήνετε. Ναι. Και έκαναν πρόταση στον Μπελέρη. Ωραία. Και ο Μπελέρης απάντησε. Κακώς το έκαναν. Αφήστε να τελειώσω. Δεν σας αφήνω. Και ο Μπελέρης απάντησε, εάν θα κατέβω στις ευρωεκλογές, θα κατέβω μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα συνειδητά πήγε. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κακώς του κάναν πρόταση και δεν και κακώς γίνεται κομματικοποίηση αυτού του εθνικού. Νομίζω ότι είναι καθαρό αυτό το πλήρωμα. Δεν λέω ότι πήγε με το ζόρι, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν το έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό για να το πάρει. Εγώ σας λέω όμως ποια είναι η κομματική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Το είπατε 10 φορές. Ένα ακόμα σχόλιο. Τελευταίο. Θέλω από εσάς, τους τρεις δημοσιογράφους που είστε εκεί, να ρωτήσετε και τον κύριο Λοβέρδο, που επισκέφθηκε τη φυλακή που είναι φυλακισμένος ο κύριος Μπελέρης, όταν τον. Έχετε ξανά για συνέντευξη. Ναι, ναι. Πώς είναι δυνατόν ένας ο οποίος έχει επιλέξει για το Ευρωπαϊκό Δελτίο. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να μας πείτε τι θα ρωτήσουμε, του κόμματος, θα να το ρωτήσουμε. Όχι, επειδή δεν ξέρω αν τον πετύχουμε στην τηλεοπτική στούντιο. Αναφέρεστε για τον κύριο Αναγνωστάκη. Τον κύριο Αναγνωστάκη. Ναι. Βλέπετε το γνωρίζετε πριν από εσάς. Ο οποίος τον χαρακτήρισε πρόσωπο του κοινού ποινικού δικαίου. Εάν αυτό εκπροσωπεί το κόμμα του κύριου Λοβέρδου. Φαντάζομαι είναι μια καλή ιδέα. Ελάτε κύριε Κούλογλου για να προλάβουμε να ακούσουμε και το δικό σας. Εγώ δεν θα σας επιβάλλω τις ερωτήσεις. Το κατάλαβα κύριε Σπυρόπουλο. Σας το είπα σαν συμβουλή. Βοηθητικά μας βοηθάει. Για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πρώτον, την υπόθεση Μπελέρη θα τη βοηθεί περισσότερο υποστήριξη από ένα κόμμα ή αν όπως μέχρι πριν από λίγες μέρες υποστηριζόταν από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα είναι η απάντηση. Δεύτερον, τις σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Τις βοηθάει η υποψηφιότητα Μπελέρη ή θα τη βοηθούσε μια διαφορετική, πιο διπλωματική πολιτική όπως υποστήριζε άλλωστε και η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά και φιλοκυβερνητικοί αρθρογράφοι που έλεγαν μην το βάλεις, γιατί αυτό θα δημιουργήσει σχέσεις, στο Μητσοτάκη το έλεγαν, στη κρίση στις σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας. Πόσο χειρότερα να γίνουν, να κάνω εγώ το συνεχώ διαβόλου, πόσο χειρότερα να γίνουν, φυλακή τον έβαλαν. Ορίστε. Πόσο χειρότερα να γίνουν σχέσεις με την Αλβανία, τι να γίνει άλλο. Όχι, αυτό δεν είναι. Οι σχέσεις Ελλάδος-Αλβανίας δεν εξαρτώνται μόνο, δεν είναι η λυδία λύθος. Το σχέσιο αν δεν εξαρτώνται μόνο, τότε δεν θα επηρεαστούν αρνητικά μόνο από αυτό, γιατί υπάρχει και άλλη οπτική. Το κλειδί της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρώπη το κρατάει η Ελλάδα, κύριε Δημήτρη, άστο να απαντήσει. Απολύτως το κρατάει η Ελλάδα. Επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι εγώ το φάκελο. Αν θέσει βέτο η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει. Να τον ακούσουμε λίγο. Σας λέω ότι το να κάνει βέτο μια χώρα
δεν είναι στο χέρι της. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει βέτο για οτιδήποτε. Όχι, χέρι. Για την ένταξη είναι στο χέρι. Μετά, πάσε απλά λίγο τον κύριο Κουλόγλου ελεύθερο να απαντήσει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Έρχεται μετά η φίλη σας, η κυρία Φόρντερ Λάιεν, λέω της κυβέρνησης η φίλη, όχι εσάς. Και λέει, κοίταξε να δεις, αν βάλεις βέτο δεν έχει κονδύλια. Ή αν βάλεις βέτο θα σε ελέξουμε για τις... Θα το πει η Φόντερ Λάιν αυτό στο Μητσοτάκι. Ναι, βεβαίως. Δεν νομίζω. Τώρα όχι, δεν νομίζω. Α, τι, το φοβάται, τι. Όχι, είναι φίλοι του. Τώρα πλάκα κάνει. Και δεν νομίζω να το πει. Δηλαδή, είναι φίλοι του Μακρόν, δεν ισχύουν οι κανόνες. Ο Μακρόν ισχύει ο κανόνας του ισχυρότερου στην Ευρώπη. Φυσικά, εννοείται. Γι' αυτό υπάρχει όμως και το βέτο για να μπορεί και ο ασθενέστερος να έχει... Ας τον λίγο να απαντήσει χωρίς να απαντάς πάνω του και εσύ μαζί. Θεωρείται ότι κάθε χώρα έχει το βέτο. Λοιπόν, αυτό. Ωραία. Πάμε. Απαντήστε εσείς, κύριε Κουλόγλου. Λοιπόν, αν θεωρείτε ότι ο Μητσοτάκης είναι ισχυρότερος από τον Μακρόν, τη Φόντερ Λάγεν ή τον Σόλτς, οκ, σταματάω τη συζήτηση. Σας λέω λοιπόν ότι η πολιτική μιας χώρας και ακόμα και τα βέτο που μπαίνουν ή δεν μπαίνουν εξαρτάται από το συσχετισμό των δυνάμεων. Σωστό. Και αν οι μεγάλες δυνάμεις πούνε μη βάλεις βέτο, σωστό, δεν θα βάλεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν πιο ισχυρός από τη Θάτσερ, αλλά έβαλε βέτο και πήρε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα. Μιλάμε προγράμματα για τελείως διαφορετική εποχή. Λοιπόν, να πάρω ένα σχόλιο από τον κύριο Κουμπουρόπουλο κλείνοντας. Ένα λεπτό. Δημήτρη, μην δίνεις διαρκώς το λόγο σε άλλους. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά την ιστορία αυτού του τόπου, είναι καλύτερο που το λέτε εσείς. Λοιπόν, κύριε Κουμπουρόπουλο, θα γίνει αυτό, θα βάλει βέτο κάποιος για την υπόθεση Μπελέρη και θα πούν στο Μητσοτάκη ότι θα έχει θέμα με τα κονδύλια. Λυπάμαι πάρα πολύ ότι ακούω ότι μόνο οι δυνατοί επικρατούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι... καλά, τώρα δεν λέει ψέματα ο κύριος Κουλόγλου. Δεν ισχύει αυτό που λέει. Ότι επικρατούν οι δυνατοί. Πρέπει να είσαι δυνατός. Ναι, είμαστε ο δυνατός γίνεσαι με το λόγο σου, με τις θέσεις σου, με τις απόψεις σου, με τις συμμαχίες σου. Και με την οικονομία σου, όπως οι Γερμανοί. Ναι, δεν είναι μόνο η Γερμανία, γιατί δεν έχουμε μια Γερμανο-Ευρώπη. Έχουμε μια Ευρώπη των 27% μελών. Αυτό είναι ξεκάθαρο και εγώ αυτή την εικόνα έχω λάβει τα τελευταία 5 χρόνια και γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω μια Ελλάδα να ανεβαίνει. Δεν μπορούμε να δεσοπεδώνουμε και την Ευρώπη, γιατί τότε γιατί να το κάνουμε. Δηλαδή είμαστε υποτακτικοί. Δηλαδή εσείς δεν έχετε ως ευρωβουλευτής εν ενεργεία 5 χρόνια τώρα δει ότι είναι πιο σημαντικός ο λόγος των Γάλλων και των Γερμανών από τον δικό μας. Είναι σημαντικός και των Γάλλων και των Γερμανών, ακούγονται ναι, αλλά δεν ακούγονται μόνο αυτοί. Ακούγονται και οι υπόλοιπες χώρες. Ακούγονται και οι χώρες και τα Βαλκάνια και η Βουλγαρία και η Ρουμανία και η Ελλάδα. Ακούγονται και η Ιταλία. Ακουγόμαστε. Και δεν μπορώ να ακούω. Και λυπάμαι, κύριε Σπυρόπουλε, που δεν ακούτε. Θα σας απαντήσω προηγουμένως και δεν ακούγατε γιατί θέλετε να υπερκεράσετε και να φωνάξετε και λυπάμαι πάρα πολύ που βρίσκεται σε μια διαδικασία ισοπαίδωσης, ισοπαίδωσης των πάντων. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ για τη θέση που θέλει να λάβει το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η ισοπαίδωση? Δεν αποδέχεστε, λέει, τη κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Θέλω να ακούσω λίγο και την κυρία Κοροβέση. Ένα λεπτό, κύριε Σπυρόπουλε. Προφανώς δεν λέει ότι ισοπεδώνεται όλα τα καλά που κάνει η κυβέρνηση. Το ακούσατε και πριν. Θέλω να ρωτήσω, εσείς έχετε ένα θέμα, το λέει και το ΠΑΣΟΚ για εσάς. Ανήκετε σε μια μικρή ευρωομάδα. Ενώ είστε μεγάλο κόμμα στην Ελλάδα. Σε ποια ευρωομάδα τελικά θέλετε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλετε να πάτε στους σοσιαλιστές στο μέλλον? Όχι, θα μείνετε βέβαια στην αριστερά? Θα μείνουμε στην αριστερά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει λήξει, είναι ξεκάθαρο. Και... δεν είναι μικρή ευρωομάδα αυτή? Είναι μικρή, το ξέρω, δεν το ρωτώ. Εννοώ ως δυναμική. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή οι δύο ευρωβουλευτές μας, ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλληνα Κουντουρά, διαχειρίστηκαν μία πληθώρα πολύ δύσκολων χαρτοφυλακίων τον τελευταίο χρόνο. Και είδαμε ότι σε αυτά τα χαρτοφυλάκια ήταν, για παράδειγμα, η ΛΥΜΠΕ, ήταν το κράτος δικαίου. Αναδείχτηκε από δική μας πρωτοβουλία, από πρωτοβουλία του Κώστα του Αρβανίτη, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το κράτος δικαίου. Με δική του πρωτοβουλία πήγε η Μαρία Καρισιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, βρήκε δικαιοσύνη, ή μάλλον ζήτησε τη δικαιοσύνη, την οποία δεν μπορούσε να βρει στην ίδια της τη χώρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι χαρτοφυλάκια και είναι θέματα τα οποία είναι σοβαρό κόμμα και προφανώς αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να έχει την εποπτεία του. Αλλά είναι στην καλό αριστερά, για όχι, όχι στους σοσιαλιστές. Στην αριστερά. Το θέμα αυτό έχει κλείσει. Είμαστε μέλη της αριστεράς και μένουμε μέλη της αριστεράς. Κύριε Σπυρόπουλε, για την ευρωομάδα τι λέτε λοιπόν? Να απαντήσω στον κύριο Κυπρόπουλο. Να απαντήσετε πολύ σύντομα. Πολύ έχουμε σύντομα. 1,5 λεπτό και για εσάς. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κυπρόπουλος είναι ευχαριστημένος από αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια με το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Πάντως θέλω να του πω ότι φυσικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση για να, πρώτον, να κάνει ελέγχους στην αγορά. Υπάρχει μια τεράστια κερδοσκοπία, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
λέγοντας ότι δεν θα αφήσει πολυεθνικές να πουλούν προϊόντα στη χώρα μας σε πολλαπλάσεις τιμές στη χώρα μας να είναι μπανανία. Μισό λεπτό, σας άκουσα. Σας άκουσα να απαντήσω. Να απαντήσω. Ελάχιστα πρόστιμα απλά επιβεβαιώνουν την κερδοσκοπία που έκαναν και τα υπερκέρδη που έβγαλαν όλες αυτές τις εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια. Λυπάμαι, εάν δεν καταλαβαίνετε, δεύτερο σημείο, σε ποια τραγική κατάσταση έχει υποπέσει η υγεία στη χώρα μας με τη διάλυση των νοσοκομείων. Κύριε Σπυρόπουλε, μην κάνουμε συνολική πολιτική αντιπαράσταση. Λυπάμαι. Φτάνει. Μισό λεπτό. Δεν έχει μισό λεπτό. Δύο σημεία και κλείνω. Δύο σημεία και κλείνω. Λυπάμαι που δεν κατανοείτε. Τα ξέρει τα τηλεοπτικά. Το κράτος δικαίου που το έχετε σμπαραλιάσει. Λοιπόν. Και το αίσθημα δικαιοσύνης των πολιτών με την υπόθεση του τραγουδιστικού των Τεμπών και των υποκλοπών. Λοιπόν, να δώσω ένα καταληκτικό σχόλιο και στον κύριο Κούλογλου. Η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει δύο πολέμους. Έχει άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να συζητήσουμε και για την Ευρώπη, γιατί πραγματικά αφορά τη ζωή μας. Το 70-80% των ρυθμίσεων της καθημερινότητας στην Ελλάδα, της ζωής μας, λαμβάνεται στις Βρυξέλλες. Πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε ψύχραμα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα μπούμε και κανονικά. Τώρα είμαστε πολύ κοντά. Θα έχουμε και την κανονική προεκλογική έτσι, διάρκεια που θα μπουν και οι περιορισμοί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τέσσερις σας. Να πω καλή προσωπική επιτυχία στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Κυμπουρόπουλε. Να πω καλή προσωπική επιτυχία και σε εσάς, κύριε Κοροβέση. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία να έχετε. Στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι το σημαντικό υποψήφιο ευρωβουλευτής τώρα. Καλή επιτυχία προσωπικά σε εσάς, κύριε Κυμπουρόπουλε. Πολύ και καλή επιτυχία και στους υπόλοιπους. Και καλή προσωπική επιτυχία και στον κύριο Στέλιο Κούλογλου, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς, κύριε Κούλογλου. Λοιπόν.